Κυρίες και κύριοι εκπρόσωποι των μέσων ενημέρωσης, όπως σας είναι γνωστό, ο Δήμος Μυτιλήνης και ειδικότερα η Αντιδημαρχία Κοινωνικής Πρόνοιας υλοποιούν ένα πρόγραμμα κατάρτισης ανέργων και κοινωνικά ευπαθών ομάδων με τη συνεργασία της Εταιρείας Κοινωνικού Τομέα Ελωρίς ΑΕ. Η υλοποίηση του προγράμματος έχει ξεκινήσει από τις 3 Ιουλίου και απευθύνεται σε 80 ωφελούμενους που επιλέγησαν με απολύτως διαφανή κριτήρια και καταρτίζονται σε 4 ειδικότητες. Στις αμέσως επόμενες μέρες ολοκληρώνεται η θεωρητική κατάρτιση των ωφελουμένων και θα ξεκινήσει η πρακτική τους κατάρτιση που θα γίνει σε επιχειρήσεις με αντικείμενο συναφές το 1 έκαστο αντικείμενο κατάρτισης. Μετά και τη διαδικασία πρακτικής κατάρτισης θα ξεκινήσει η διαδικασία πιστοποίησης της θεωρητικής και πρακτικής γνώσης που απέκτησαν οι ωφελούμενοι και σε περίπτωση που το αποτέλεσμα της πιστοποίησης είναι θετικό θα δοθεί σχετικό πιστοποιητικό που θα αποτελεί, πιστεύουμε, σημαντικό και ουσιαστικό εφόδιο για την είσοδό τους στην αγορά εργασίας. Θα δώσω το λόγο στην εκπρόσωπο της Ελωρίς για να σας ενημερώσει για κάθε αντικείμενο κατάρτισης και επιχείρησης που θα μπορούσαν να απασχολήσουν ωφελούμενους για την πρακτική κατάρτιση. Καλησπέρα σε όλους. Κύριε Αντιδήμαρχε, σας ευχαριστώ πάρα πολύ που μου δώσετε το λόγο. Επίσης, σας ευχαριστώ πάρα πολύ θερμά για τη συνεργασία, αλλά θα πρέπει να ευχαριστήσω και όλους εσάς από τα μέσα ενημέρωσης που είσαστε σήμερα εδώ μαζί μας. Ξέρουμε ούτως ή άλλως ότι αυτές οι ημέρες είναι πολύ δύσκολες για εσάς και για όλους. Σας ευχαριστώ λοιπόν που είσαστε εδώ. Λοιπόν, καταρχήν θα ήθελα να πω ότι το συγκεκριμένο πρόγραμμα κατάρτισης, όπως είπε η κυρία Αντιδήμαρχος, υλοποιείται στα πλαίσια του προγράμματος βιώσιμης αστικής ανάπτυξης του Δήμου Μυτιλήνης και χρηματοδοτείται από το ΠΕΠ Βορείου Αιγαίου της προηγούμενης βέβαια προγραμματικής περίοδου που ακόμα δεν έχει κλείσει το 2014-20 και ειδικότερα από πόρους του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου. Λοιπόν, έχετε, κυρία Αντιδήμαρχε, πάρα πολύ δίκιο. Έχουμε σχεδόν ολοκληρώσει τη θεωρητική κατάρτιση των ανθρώπων, η οποία τελειώνει ακριβώς στις 26 του μήνα και βρισκόμαστε μπροστά στο δεύτερο σκέλος του έργου που έχει να κάνει με την τοποθέτησή τους στην αγορά εργασίας σε θέσεις πρακτικής άσκησης. Έχουμε 4 θεματικά αντικείμενα στην πραγματικότητα. Έχουμε εκπαιδεύσει ανθρώπους στην ανακύκλωση, στη διαχείριση ανακύκλωσης στερεών αποβλήτων και στην επεξεργασία υγρών λιμάτων και ανακύκλωση προϊόντων. Αυτό είναι το ένα θεματικό αντικείμενο. Το δεύτερο θεματικό αντικείμενο έχει να κάνει με τους ανθρώπους που πρόκειται να εργαστούν στον χώρο της εστίασης και ειδικότερα στον χώρο των μπαρίστα. Είναι η πρώτη φορά που, όπως σας είπα και την προηγούμενη φορά, που έγινε τέτοια εκπαίδευση στον τόπο μας. Το τρίτο αντικείμενο έχει να κάνει με τις βασικές αρχές της γραφιστικής και της τυπογραφίας. Και το τέταρτο αντικείμενο, βέβαια, έχει να κάνει με την εκπαίδευση των ανθρώπων, ηλεκτρολόγων, ψυχικών και υδραυλικών σε θέματα εξοικονόμησης ενέργειας. Άρα λοιπόν έχουμε 4 θεματικά αντικείμενα και σήμερα από αυτό το βήμα θα θέλαμε να καλέσουμε όλες τις επιχειρήσεις του τόπου μας και δι' της πόλης της Μυτιλήνης, οι οποίες εργάζονται σε αυτά τα 4 θεματικά αντικείμενα που ανέφερα πριν, να δηλώσουν τη συμμετοχή τους, την επιθυμία τους στην πραγματικότητα να αναλάβουν έναν άνθρωπο για πρακτική άσκηση στο χώρο τους. Η εργασία αυτού του ανθρώπου θα είναι για περίπου έναν μήνα σε κάθε επιχείρηση. Η αμοιβή του, καθώς και όλο το κόστος, ανήκει στο πρόγραμμα αποκλειστικά, δηλαδή δεν υπάρχει κάποια οφειλεί από την πλευρά της επιχείρησης. Έχει αναρτηθεί πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τις επιχειρήσεις στην ιστοσελίδα της Ελωρίς. Μπορείτε λοιπόν να μπείτε στην ιστοσελίδα της εταιρείας. Θα πρέπει η κάθε ενδιαφερόμενη επιχείρηση να συμπληρώσει το έντυπο συμμετοχής. Υπάρχουν σαφέστατες οδηγίες για το πώς κανείς μπορεί
τι πρέπει να κάνετε. Βεβαίως μπορούμε να σας ενημερώσουμε στα τηλέφωνα της εταιρείας 2251-037-126 και 2251-043-30 για οτιδήποτε χρειάζονται οι επιχειρήσεις, προκειμένου να τους βοηθήσουμε να κάνουν την αίτηση και να αναλάβουν ένα άτομο για πρακτική άσκηση. Τι επιχειρήσεις χρειαζόμαστε. Λοιπόν, αναφορικά με τους μπαρίστα, αντιλαμβάνεστε ότι χρειαζόμαστε οποιαδήποτε επιχείρηση έχει έναν χώρο εστίασης. Μπορεί να είναι και τα ξενοδοχεία εδώ. Εντάξει, μπορεί να είναι οποιοδήποτε χώρος εστίασης στην πόλη. Μπορεί να είναι καφετέρια, εστιατόρια και ούτω καθεξής. Στο αντικείμενο της διαχείρισης απορριμμάτων και αποβλήτων, προφανώς χρειαζόμαστε εταιρείες ανακύκλωσης. Στον χώρο της γραφιστικής και της τυπογραφίας, εδώ οι άνθρωποι έχουν εξειδικευτεί σε λογισμικά που έχουν να κάνουν με την επεξεργασία εικόνας και τη δημιουργία μακέτας. Επομένως, οποιαδήποτε επιχείρηση επεξεργάζεται μακέτα, είτε σε έντυπη, είτε σε τρισδιάστατη, είτε σε ηλεκτρονική μορφή, μπορεί να πάρει τουλάχιστον ένα άτομο για πρακτική άσκηση. Αυτό λοιπόν σημαίνει ότι είστε εσείς στα μέσα μαζικής ενημέρωσης, είναι τα τυπογραφεία, όλες οι υπηρεσίες εκτύπωσης, όλες οι υπηρεσίες ψηφιακής επεξεργασίας εικόνας, τα φωτογραφία για παράδειγμα, ή οι επιχειρήσεις που απασχολούνται στη δημιουργία ιστοσελίδων και το καθεξής, είναι όλες αυτές οι επιχειρήσεις είναι επιλέξιμες. Και η τελευταία ειδικότητα που έχει να κάνει με τις εργασίες εξοικονόμησης ενέργειας και οι άνθρωποι που έχουν εκπαιδευτεί είναι υδραυλικοί, ψυκτικοί και ηλεκτρολόγοι, θα μπορούσαν να είναι τεχνικές εταιρείες που εργάζονται, που κάνουν έργα εξοικονόμησης ενέργειας και νομίζω ότι είναι αρκετές αυτές οι εταιρείες, μια που υπάρχουν και προγράμματα τα τελευταία χρόνια, όπως το Εξοικονομώ, αν δεν κάνω λάθος, το λέω σωστά, έτσι, που εργάζεται, που χρηματοδοτεί ιδιώτες να κάνουν τέτοια έργα. Επομένως, τέτοιου τύπου επιχειρήσεις είναι αυτές που χρειαζόμαστε και επαναλαμβάνω ότι η απασχόληση του ανθρώπου είναι δωρεάν για την επιχείρηση. Το κόστος καλύπτεται από την εταιρεία και το έργο. Δεν έχετε κάποια υποχρέωση μετά, δεν υπάρχει δηλαδή υποχρέωση μετά, εκτός και αν η ίδια επιχείρηση θέλει να κρατήσει έναν άνθρωπο, αλλά δεν υπάρχει τέτοια υποχρέωση. Η αμοιβή επιδότηση, ήταν να ρωτήσω εγώ ποια είναι, και για το θεωρητικό και για το πρακτικό κομμάτι, είναι το ίδιο? Ναι, είναι 5 ευρώ η ώρα το άτομο και είναι ένα επίδομα το οποίο είναι αυτό το κόστος καλύπτεται από εμάς μαζί και το ένσημο στην πραγματικότητα. Υπάρχει ένα τυπικό ένσημο. Άρα είναι η αμοιβή τους πλάς το ένσημό τους. Είναι καλυμμένα από αυτά καλύπτονται από το έργο. Να ρωτήσω και εγώ κάτι, είπατε ότι μπορεί να πάρει τουλάχιστον ένα άτομο, δηλαδή μια επιχείρηση μπορεί να πάρει πάνω από ένα άτομο. Ναι, βεβαίως. Με βάση την ισχύουσα νομοθεσία, όλα εξαρτώνται από την ΑΠΔΕΛΤΑ που καταθέτει κάθε μήνα ή κάθε επιχείρηση στον ΕΦΚΑ. Αν είναι προσωπική επιχείρηση, σημαίνει ότι εγώ έχω μια υπηρεσία και φτιάχνω ιστοσελίδες και είμαι ένας άνθρωπος, είμαι προσωπική, δεν έχω άλλο, δεν είναι, απασχολείται κανείς άλλος. Λοιπόν, και αυτή η επιχείρηση μπορεί να πάρει ένα άτομο σε πρακτική. Μέχρι 5 άτομα στέλνουμε ένα άτομο σε πρακτική άσκηση. Από 5 και πάνω στέλνουμε το 30% των ανθρώπων με πλήρη απασχόληση που είναι δηλωμένοι στην ΑΠΔΕΛΤΑ. Βέβαια, μπορεί εσείς, ας πούμε, να είστε ένας άνθρωπος και να έχετε 10 εργαζομένους, αλλά part-time. Εντάξει, το 50%. Αυτό σημαίνει ότι έχετε 5 άτομα πλήρους απασχόλησης και εσείς 6. Άρα, δηλαδή, επί το 30% είναι 1,8 άτομα, δηλαδή 2. Εντάξει, είναι ένας αλγόριθμος, αυτό προκύπτει από την νομοθεσία, δεν είναι ότι είναι... ο κάθε ενδιαφερόμενος στην πραγματικότητα μπορεί, δεν υπάρχουν, επαναλαμβάνω, δεσμεύσεις και είναι πάρα πολύ καλό να έρθουν και οι άνθρωποι αυτοί κοντά στην αγορά εργασίας.